Να περάσουμε και στην επόμενη είδηση που πραγματικά σοκάρει. Αναφέρομαι στην Ελβετία που έγινε και η πρώτη υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε θάλαμο. Ναι. Αμφιλεγόμενη είδηση επίση. Ναι. Είναι μια είδηση που έχει πολλέ πλευρέ. Έχει μια τεχνολογική, οκέι okay, να την πούμε, αλλά και... έχει και την κοινωνική και την νομική πλευρά. Ε, λοιπόν, είναι ένα γιατρό, ονομάζεται Φίλιπ Νίτσκε, από την Αυστραλία, 77 χρόνων σήμερα, εδώ τα λεφτά 10 χρόνια ζει στην Ολλανδία. Mm -hmm. ε, και έχει δημιουργήσει, αυτό είναι ιδρυτή και μια οργάνωση. Που ασχολείται με. μάλλον εκπροσωπεί, να το πούμε έτσι, ανθρώπου που θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπή θανάτου. Με έναν τρόπο να αυτοκτονήσουν ελεύθερα ναι, και χωρί. μια ομάδα καθόλου ε, λίγο αντόμων, ναι. μιας και αριθμοί 30.000 μέλη. Ναι, το καταλαβαίνω. Ε, δεν, υπάρχουν, δεν είναι γνωστό ακόμα εάν μιλάμε για ανθρώπου που, ε, που έχουν κάποιο θέμα υγεία ή απλά. Θέλουν απλά να αυτοκτονήσουν, α πούμε. <Σις> λοιπόν, αυτό ο γιατρό δημιούργησε αυτό το θάλαμο, μια κάψουλα, η αυτή που βλέπετε διαθέτει στι οθόνε του, στην οποία μπαίνει κάποιο μέσα και πατάει το κουμπί, Υπάρχει, είναι, εκπέμπεται νητρικό άζωτο, το οποίο δεν σκοτώνει τον δηλητηριώδε, αλλά το νητρικό άζωτο εξουδετερώνει, μάλλον απορροφά τον οξυγόνο, και έτσι ο άνθρωπο που είναι κλεισμένο εκεί πεθαίνει από, υποξη, από, από έλλειψη οξυγόνου. Αυτό είναι. Λοιπόν, μια γυναίκα στη Γερμανία πήγε και δήλωσε ότι θέλει να το κάνει, και το έκανε και έγινε αποδεκτό. Ε, μπήκε με στο έδαφο και πέθανε. Δεν ξέρουμε. Σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε, ε, είχε ακολουθηθεί, είχε μιλήσει με ψυχολόγο. Στην ναι. πραγματικότητα, είχε φανεί ότι δεν έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Όχι, δεν είχε. Ναι, υποθέτω ναι. ότι είναι το, ναι. ναι. το πρωτόκολλο ναι. ναι. είναι ότι δεν είναι. Ναι. Ότι πα και ότι, ότι έχει όστα φρένα mm -hmm. και το κάνει, ότι είναι απόψη σου, ναι. ότι είναι επιλογή σου, ότι δεν ζαυτοκτονίζει και δεν θε να κάνει κάποια. Δεν θε να από τον μπαλκόνι, να το πω έτσι. Έτσι να κάνεις. Και θέλει μια πιο ας το πούμε, πολιτισμένη ήπια, δεν ξέρω πώ θέλετε, χαρακτηρίστε τη ε, μέθοδο να φύγει από, από, τη ζωή. Τώρα, τα νομικά ζητήματα δεν ξέρω. Ακριβώ σε κάθε χώρα, φαντάζομαι, έχει τα δικά τη σύστηματα. Σίγουρα και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρω. Και τα κοινωνικά, πώ γίνεται, τα θρησκευτικά σίγουρα. Ελβετία έτσι κι αλλιώ η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ναι και μέχρι πρώτη νοσής και φυσικά όμως με την παρουσία ενός γιατρού. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι είχε να κάνει με ανθρώπους που είναι ασθενείς. Δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει αν για, για ανθρώπους ανθρώπους που, ήταν απλά θέλουν, που απλά θέλουν να αυτοκτονήσουν. Έτσι. Τώρα στη Γερμανία δόθηκε η άδεια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν, αν δόθηκε άδεια ή αν έγινε... Ε, πώς το πω, σε κενό αέρο, σε κενό νόμο, σε κενό αέρο, σε νόμιμα, πήρε, άδεια, το ξέρουμε, θα ε, το πάντως έχει νόημα και το, να συζητηθεί και το νομικό πλαίσιο, γιατί ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και συλλήψει για υποκίνηση και βοήθεια ναι, σε ναι, αυτοκτονία. Κάτι ναι, το οποίο δεν είναι, ναι, το ξέρουμε. Δεν και εδώ, είναι νόμιμο και μπαίνουν πολλά γι αυτό, γι αυτό. Γύρω είναι, από αυτό. είναι, ένα, Είναι, ένα, μεγάλο ζήτημα. Απλά βλέπουμε ότι είναι και αυτό υπακτό. Υπάρχει και δημιουργούνται και η τεχνολογία βοηθάει για να δημιουργηθούν και τέτοιου το πούμε έτσι μέσα να γίνει αυτή η δουλειά. Για μια γυναίκα κιόλας που ταξίδεψε από τι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο ναι. και μόνο γι' αυτό.